Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στον Ιαννό. Οι εκδόσεις Πατάκη και ο Ιαννός παρουσιάζουν σήμερα το βιβλίο με τίτλο «Τα μονοπάτια του Αγγέλου μου», «Τα φιλτισένια μονοπάτια της ζωής μου», της Μαρίας Λαμπαδαρίδου Πόθου. Είναι κοντά μας και θα μιλήσουν η κυρία Ελένη Κίκα, δημοσιογράφος, συγγραφέας, η κυρία Δέσποινα Δούκα, διδάκτορ φιλολογίας. Θα διαβάσει η ηθοποιός κυρία Μαρία Παμούκη. Τα βιβλία θα τα βρείτε μπροστά στην είσοδο του καφέ και η συγγραφέας θα τα υπογράψει στο τέλος της εκδήλωσης. Θα θέλαμε όμως τώρα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Γκίκα. Καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι πραγματικά μία πολύ ευλογημένη συνάντηση. Κάποιοι από εμάς έχουμε έρθει μακριά, συναντάμε ανθρώπους που αγαπάμε και βρεθήκαμε εδώ να τιμήσουμε μια σημαντικότατη συγγραφέα και πολύ σημαντική και αγαπημένη φίλη μας. Η Μαρία είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο και για τα ελληνικά γράμματα και για τη ζωή πολλών από εμάς. Και τώρα τελευταία εισπράττει αυτή την αγάπη. Καμία φορά που το διαδίκτυο που λέμε ότι είναι ψυχρό, απρόσωπο, είναι ο μόνος δρόμος για να μας φέρει σε επαφή με ανθρώπους που δεν είναι εύκολο να συναντήσουμε στη ζωή μας. Και η Μαρία το έχει, το ζει αυτό σε καθημερινή βάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή βραδιά με τον κύριο Θρασιβούλου που μας κάνει την τιμή να έρθει σήμερα για να πει ένα ποίημα που να πω καλύτερα πώς ξεκίνησε αυτό. Είχαμε κάνει μια συνέντευξη με τον κύριο Χριστοδούλου, είναι διευθυντής στο Βήμα FM, στο ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM, και είχε διαβάσει ένα ποίημα που μου άρεσε πάρα πολύ από στοδιά και τον παρακάλεσα να το διαβάσει εδώ. Λοιπόν, σήμερα μου κάνει την τιμή και τον ευχαριστώ. Αυτό είναι που λέγεται έκτακτη συμμετοχή. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω εγώ την κυρία Μαρία Λαμπαδαρίδου Πόθου, την κυρία Γκίκα, την κυρία Δούκα, την κυρία Παμούκη που έτσι μου επιτρέπουν. Το ποίημα δεν είναι ένα άσχετο ποίημα, είναι ποίημα μέσα από το συγκεκριμένο βιβλίο που σήμερα οι κυρίες θα σας παρουσιάσουν και λίγο πολύ εξηγεί και το ερώτημα γιατί έγραψε αυτό το βιβλίο η Μαρία Λαμπαδαρίδου Πόθου. Βεβαίως η σχέση μου μαζί της ξεκινάει από το 1996 και έγινε τόσο στενή χωρίς καν να γνωριζόμαστε, γιατί λάτρεψα εκείνο το βιβλίο, εκείνη την εποποιία, το «Πήραν την πόλη, πήραν την», που εξηγεί τις μέρες της αλώσεως λεπτό προς λεπτό. Σχεδόν ένα διάστημα τότε, σε δύσκολα χρόνια για μένα, ταυτίστηκα σχεδόν με τον Πορφύριο. Αυτές οι 606.000 του βιβλίου ήταν συγκλονιστικές. Μαθαίνω ότι, και το μαθαίνω με μεγάλη χαρά, ότι εκδόσεις Πατάκη σύντομα θα το εκδώσουν και πάλι, θα το επανεκδώσουν καινούριο τελείως, με καινούριο εξώφυλλο. Και έχω, κυρία Λαμπαδαρίδου, στο σπίτι μου 6 αντίτυπα. Διότι όταν άλλαζαν οι εκδόσεις, έχουν φτάσει τώρα, δεν ξέρω, 16-17 εκδόσεις, ίσως και περισσότερες. Λοιπόν, θα σας διαβάσω λοιπόν το ποίημα με το οποίο ξεκινάει το βιβλίο και έχει τίτλο «Να με θυμάσαι». «Η μνήμη είναι έγερση. Σου είπα να θυμάσαι, να με θυμάσαι. Όταν σε είδα να το φοράς κατάσαρκα, το φρέσκο, να το ομοιώνεσαι σαν κάποιο νέο πεπρωμένο, όλες οι μέρες μου χτυπήθηκαν με το αδύνατο και εσύ στεκόσουν ιερός από τη μεριά του παραδείσου του αηρώου. Έτσι λένε, η ψυχή ξεδιπλώνει το άρμα το παμπάλαιο και μέσα από ήριδες και καμπανούλες του βουνού, μέσα από άβρες λευκές, θαλασσινές, μιας άλλης επικράτειας, σε πήγε εκεί που οι όρκοι όσων αγαπούν γίνονται άγγελοι και τα νερά μιλητικά. Νερά σεντέφια να στέκονται όρθια, στα όρη επάνω που παλιότερα και από τον χρόνο. Να με θυμάσαι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Τρασιδούλου, με τίμησε ιδιαίτερα. Και επειδή είμαστε σε μια τέτοια παρεμβατική, να το πούμε έτσι, στιγμή,
Ήθελα να πω ότι θα ερχόταν άλλη μία η διευθύντρια του στο τρίτο πρόγραμμα να διαβάσει και εκείνη ένα κομμάτι που εκείνη του είχε επιλέξει σε μια συνέντευξη και αφού τελευταία στιγμή εμποδίστηκε, μου έγραψε δύο λόγια και είναι δύο λόγια, άσχετα με το ότι είναι διευθύντρια, είναι δύο λόγια μιας αναγνώστριας που αγάπησε τα βιβλία μου και θα ήθελα να το διαβάσω γιατί έτσι της είχα υποσχεθεί. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή και τη χαρά που μου δίνετε να διαβάσω ένα απόσπασμα από το μοναδικό αυτό βιβλίο, παίρνοντας μια φράση από τις υπέροχες συγκινητικές σας μνήμες, θα ζητήσω από το σύμπαν ή από το Θεό να μπορέσετε αληθινά να προεκτείνετε το χρόνο, να τον επιμικρύνετε για να πλατείνει όχι μόνο η δική σας, αλλά και η δική μας ζωή. Εύχομαι στο μέλλον να γράψετε πολλά ακόμα βιβλία μέσα από τη δική σας νεότητα της διαφάνειας και μέσα από τις τριτίδες που σας ομορφαίνουν και να εμπνευστούμε και να βαδίσουμε κι εμείς στα δικά σας φιλτισένια μονοπάτια. Άννα Σακαλή, τρίτο πρόγραμμα. Αυτό ήταν. Σας ευχαριστώ. Γνωρίζοντας καλά ότι σήμερα όλοι εδώ έχουμε έρθει για να ακούσουμε την κυρία Λαμπαδαρίδου να μιλάει και να ακούσουμε αποσπάσματα από το βιβλίο, θα δώσουμε αμέσως τον λόγο στην κυρία Μαρία Παμούκη να μας διαβάσει ένα απόσπασμα. Δελφικό τοπίο. Κυριακή 24 Νοεμβρίου 1990. Ύστερα από το προσκύνημα στην Αγία Σοφιά, έλεγα πως τίποτα δεν θα μπορούσε να μου δώσει ξανά την αίσθηση του ιερού. Όμως εδώ η έννοια του ιερού είναι ταυτόσιμη με το άρρητο και το άδειλο, με τη μνήμη την αναπόδεικτη που κουβαλάει η ψυχή από τη μοίησή της στα μεγάλα μυστήρια. Εδώ, μόνον εδώ αισθάνομαι την ορφική λέξη «καθαρά», ως τα κατάβαθα του είναι μου. Έρχομαι εκ καθαρών καθαρά. 31 χρόνια πέρασαν από τότε που έβγαλα την πρώτη μου ποιητική συλλογή. Νιώθω σαν να έζησα αιώνες, σαν να σηκώνω στην πλάτη μου αιώνες. Δελφικό πνεύμα, είσαι ο δελφικός λόγος, είσαι ο ορφικός λόγος. Εδώ μοιήθηκα κάποτε, λέω, πριν από αιώνες, τρεις φορές εδώ. Νιώθω τις αντιχήσεις των καιρών που κοιμούνται μέσα μου. Η τελευταία μου ποίηση, δίχως λέξεις, μια μουσική μόνο που την άκουσα σε άλλους καιρούς. Δεν περπατώ πια, βυθίζομαι σαν όνειρο προφητικό. Θα μείνω εδώ, πάνω στον ιερό βράχο του Απόλλωνα, ώσπου να γύρει ο ήλιος. Αυτός ο χώρος υπάρχει μόνο στο φως. Εδώ το φως γίνεται μια μεταφυσική έννοια που περιέχει το ιερό. Μόνον εδώ. Το ιερό ως δομικό στοιχείο της ψυχής. Όμως εγώ ήρθα να χαιρετήσω το δελφικό τοπίο. Κάθε φορά που το βλέπω, η ίδια αίσθηση. Σαν να έζησα αιώνες πριν, σαν να κουβαλάω πάνω μου τούτα τα ιερά ερείπια. Εδώ συναντήθηκα με το Μίνωα. Ο ήλιος βασίλεψε. Φεύγω. Την Μαρία Λαμπαδαρίδου Πόθου τη θεωρώ προσωπική μου υπόθεση. Την θεωρώ οικογένειά μου. Ξέρετε, εκείνη την οικογένεια της καρδιάς που εμείς επιλέγουμε από τους ανθρώπους που δεν σκεφτόμαστε πώς θα πούμε κάτι, πώς θα τους συναντήσουμε, αλλά πάμε με ό,τι είμαστε, χωρίς να το σκεφτούμε δεύτερη φορά. Την γνώρισα πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν ήμουνα στις εικόνες, από την Λάμπα Θιέλης, από ένα βιβλίο της που είχα διαβάσει και την πήρα τηλέφωνο. Από τότε δεν χωρίσαμε σχεδόν ποτέ. Διαβάζω ό,τι δικό της,
Το αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Στα περισσότερα έχουμε κάνει συνέντευξη. Έχουμε πάει μαζί σε μοναστήρι, έχουμε μοιραστεί το ίδιο κελάκι, έχουμε περπατήσει μετά τα μεσάνυχτα στο βουνό που βάδιζε ο Άγιος. Έχω μείνει στο πέτρινο σπίτι της στη Λίμνο. Μου έχει κάνει καψόνια στην άμμο, διότι είμαι τεμπέλα και δεν έκανα αυτά που έπρεπε να κάνω. Τις έχω κάνει με τον άντρα της παρασπονδίες. Ματσάκωσα στην πλατεία να τρώω με παγωτό και μάλιστα σοκολάτα παγωτό. Η Μαρία είναι σημαντικό κεφάλαιο και στη ζωή μου. Όταν όμως έβγαλε αυτό το καινούριο βιβλίο της που αφορά τη δική της ζωή, το θεώρησα σαν την πλέον γενναιόδορη κίνηση που θα μπορούσε να μας κάνει η Μαρία για πολλούς λόγους. Θα μου επιτρέψετε, επειδή είμαι πολύ συγκινημένη, να διαβάσω ένα μικρό κείμενο, γιατί δεν θα τα πω καλά. Η επανάσταση της μνήμης. Η κάθε ζωή είναι σαν εξίσωση. Με πολλά αναπάντεχα, ωστόσο απολύτως ερμηνεύσιμη, αλλά εκ των υστέρων. Αυτό το δώρο μας δίδεται σπάνια. Στους μικρούς τόπους, συνήθως, όπου μπορούμε να αντικρίζουμε στο σύνολό της μια ζωή, και εκ των προτέρων, αλλά και εκ των υστέρων. Σε σημαντικούς ανθρώπους, ενίοτε αντικρίζοντας την ιστορία ή στη βιογραφία τους τη ζωή. Και κάποιες σπάνιες φορές, σε δωρεές των ιδίων. Δεν υπάρχει πολυτιμότερο και ιερότερο από τα ημερολόγια και τα κρυφά εργαστήρια των συγγραφέων, ειδικά εκείνων που πολύ αγαπήθηκαν, με βιβλία ακόμα άλλη τους γρίφους, με εμπειρίες ζωής σπάνιες και συναντήσεις που σημάδεψαν όχι μονάχα τη δική του ζωή, αλλά και την εποχή μας. Ένα τέτοιο βιβλίο δώρο είναι και το πιο δικό της, το πιο αυτοβιογραφικό, το πιο μύχιο βιβλίο της Μαρίας Λαμπαδαρίδου Πόθου, «Τα μονοπάτια του Αγγέλου μου». Με υπότιτλο «Τα φιλτισσίνια μονοπάτια της ζωής μου». Αυτοβιογραφικό, ποιητικό, μυθιστορηματικό, όπως μια ζωή αυθεντική, είναι μυθιστορηματική. Μιλάει για όσα ζήσαμε, αγαπήσαμε, διαβάσαμε μέσα από τα ορθά ανοιχτά μάτια της ψυχής της. «Η μνήμη είναι έγερση», εξάλλου έχει γράψει ποίημά της, «και ας μην το ξεχνάμε». Θα μπορούσαμε με δύο λόγια να πούμε για το καινούργιο βιβλίο της, «Η Επανάσταση και η μεγάλη δωρεά της μνήμης». Γράφει Μαρία, «Σημειώσεις που κρατούσα μια ζωή, να χαράξω την κάθε μοναγική στιγμή που ζούσα, μη χαθεί. Τώρα που οι διαδρομές τελειώνουν και ο χρόνος σβήνει τις πατημασιές μου στην ομίχλη του μυαλού, ένιωσα την ανάγκη να βρω τις μνήμες εκείνες που ήταν δικές μου, τις στιγμές που ήταν δικές μου, τις αγωνίες μου για τα βιβλία που έγραψα και ήταν δικά μου. Σήμερα αισθάνομαι πως τίποτε δεν έχω δικό μου πια. Σαν να έκοψα κομματάκια την ψυχή μου και να τη σκόρπισα στον άνεμο. Οι χιλιάδες σελίδες που έγραψα και αγαπήθηκαν. Τούτο το βιβλίο είναι ένα δώρο για τους αναγνώστες μου. Για εκείνους που αγάπησαν τα βιβλία μου, είναι το ιερό που φύλαξα στην ψυχή μου, η διέστησή μου για τον κόσμο και για την ύπαρξη. Στα μονοπάτια του Αγγέλου μου περπατώ ξανά. Αυτά τα σφοδελά μονοπάτια που ο πόνος της μοίησης, ο άσωτος πόνος της αγάπης, τα έκανε φίλντιση και ορφικό τραγούδι. Μας ανοίγει την καρδιά της η συγγραφέα στο πιστόφυλλο και στο εξώφυλλο, εκείνη η ίδια στο ξεκίνημά της, στην αγαπημένη γενέθλια Λίμνο. Στις σελίδες του, οι ημερολογικές σημειώσεις που κρατούσε από την παιδική και νεανική εποχή, τα πρώτα δειλά βήματα στη ζωή και στην ποιήση, η εποχή της Αθήνας και η εποχή της Γαλλίας, οι συναντήσεις της και η φιλία της, με τον Οδυσσέα Ηλίτη, με τον Σάμουελ Μπέκετ και με τον Λακαριέρο, ο οποίος μετέφρασε και τα ποίηματά της. Η Μαρία έχει κάνει μια τεράστια διαδρομή. Αν σκεφτούμε την εποχή και την Μαρία της Λίμνου, την αγαπημένη όλων, στο νησί την λατρεύουν τη Μαρία. Είναι η Μαρία τους για όλους. Έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα. Τα πρώτα της ποιητικά έργα και τα πρώτα της θεατρικά, οι σπουδαίες εγκομιαστικές κριτικές, αλλά και οι προσωπικές σκοτεινές στιγμές, η απώλεια, η γραφή, η μοίηση. Ο τρόπος μου, τον οποίο πλησίασε τα μεγάλα της έργα και η μοιητική σχέση με αυτά. Ο Άγγελος της Τάχτης και Πήραν την πόλη πήραντη. Η Έκτη Σφραγίδα, ο Ιερός Ποταμός, η Υψηπύλη.
Γράφει Μαρία. Ήταν τα ημερολόγια μου που κρατούσα μια ζωή. Δύο πάνη νησάκι γεμάτοι από στιγμές της ζωής μου μετέωρες, μέσα στο χρόνο στιγμές καταργημένες και μαζί παρούσες, ακίμητες όπως ο χρόνος. Σταθμοί βροχεροί και ποιητικοί σχεδιασμοί, ενός πάντα νέου βιβλίου και αποχαιρετισμοί χαμένοι στην ομίχλη της μνήμης. Είπα να τα κάψω, όπως είναι πριν τα δω. Τις στιγμές που έζησες δεν τις μοιράζεσαι με τους αναγνώστες, είπα. Και τα άπλωσα πάνω στο γραφείο μου και πάνω στο πάτωμα να τα δω για τελευταία φορά, να τα αποχαιρετήσω. Όμως αυτό που έζησες δεν είναι μόνο πάνω στις γραμμένες σελίδες ξεχασμένες. Είναι μετέωρο μέσα στο χρόνο σου και μέσα στην ψυχή σου. Εισβάλλει στην παρούσα στιγμή που ζεις, την εξουσιάζει και την ανατρέπει. Πράγματα που τα ξέχασες, στιγμές που τις θεωρούσες καταργημένες, αναδύονται από τα βάθη ενός παρελθόντος ακίμητου και σε φνιδιάζουν. Σε μία παρόμοια κατάσταση βρισκόμουν όταν πήρα να ανοίξω ένα ημερολόγιο να δω τι έγραφα. Είναι κάποια χρόνια που δεν γράφω πια. Και δεν το άφησα τα χέρια μου. Η ζωή μου, είπα. Αυτή που την νόμιζα χαμένη, καταργημένη. Επικαλυμμένη από τον άσωτο χρόνο το πανταμάτορα. Η ζωή μου ολόφωτη. Με όλες τις γωνίες μου τις ιερές. Με τη μία μεγάλη αγωνία μου να βρω κάθε φορά το σωστό μονοπάτι. Αυτό που το περπάτησε ο άγγελός μου πριν από μένα. Να το βάλω από την καταχνία και την ομίχλη που το τύλιγε. Να το κάνω φίλτιση και φως σαν τον άγγελό μου. Και αντί να τα κάψω, έκανα κάτι καλύτερο. Διάλεξα τις σελίδες που μιλούν για τα βιβλία μου. Πώς τα έγραψα. Ποια γεγονότα της ζωής μου με έβγαλαν σε εκείνο ή στο άλλο μονοπάτι. Βρήκα αυτά που με πόνισαν και πάντα ό,τι μας πονά μας διαμορφώνει. Μας κάνει δυνατούς μπρος στο άδικο. Μας κάνει να δεχόμαστε με ταπεινότητα το άδικο, αυτό που περισσεύει σε όλους τους καιρούς. Το αποτέλεσμα, ένα συγκλονιστικό στο σύνολό του βιβλίο. Αυτοβιογραφία μαζί και το κουμέντο εποχής. Με εμβόλυμες κριτικές, αυτοβιογραφικές, ημερολογιακές, ποιητικές σελίδες, με εγκυβωτισμένες επιστολές και σπάνιες φωτογραφίες. Με την ιστορία που προηγείται της ιστορίας και με τον απόϊχό της που έπεται. Αυτή καθεαυτή η ψυχή των βιβλίων και του συγγραφέα. Το πιο ακριβό και πολύτιμο βιβλίο της συγγραφέως. Η Μαρία Λαμπαδαρίδου Πόθου στο αποκαλυπτικό βιβλίο της ζωής της. Ένα ιερό δώρο χάρισμα. Όλα όσα έζησε, όσα διάβασε, όσα έγραψε και όσα είδε. Και προσωπικά και εκ μέρους πολλών αναγνωστών, την ευχαριστώ ειδικά για αυτό το βιβλίο πάρα πολύ. Δεν υπάρχει... Συγγνώμη. Δεν υπάρχει καμιά διαδρομή ζωής με φιλτισένια μονοπάτια. Για τον κάθε ανθρώπινο βίο, οι δρόμοι σχεδόν πάντα είναι σπαρμένοι με αγκάθια και παγίδες. Όμως στο βιβλίο αυτό υπάρχει μια αντίφαση, μια αναφορά στο μυθιστόρημά μου «Ο άγγελος της τάχτης», αυτό που το είπα επαλήθευση της ψυχής μου. Εκείνος ο άγγελος, ο Κωνσταντίνος του Δημοτικού Τραγουδιού, βγήκε από την ερημία της νύχτας που ήταν τα χίλια χρόνια της περιπλάνησής του, ώσπου να βρει την ευφυΐα του, να βρει τη μνήμη και τη γνώση του εαυτού, την υπαρξιακή του καταγωγή. Και τότε το σώμα του έγινε σεντιφένιο και το μαύρο ρούχο του άσπυλο λινό. Τα μάτια του που ήταν από άβατο σκοτάδι έγιναν φίλντιση και φως. Σε εκείνο το φίλντιση αναφέρομαι, σε εκείνον τον άγγελο. Και σε εκείνα τα ασφοδελά μονοπάτια περπάτησα, γιατί εκεί με έβγαλαν οι περιστάσεις της ζωής μου. Γράφοντας τα μονοπάτια της δικής μου ζωής, που είναι σελίδες από τα μέτρητα ημερολόγια που κρατούσα, βρήκα πως οι δρόμοι που πήρα, οι δρόμοι όπου με έβγαλαν οι συγκυρίες ή το απροσδόκητο του βίου, με έφερναν πάντα στα ασφοδελά μονοπάτια του αγγέλου μου, αυτά τα τυλιγμένα στην ομίχλη μιας άλλης ζωής αθέατης, μιας άλλης γνώσης δύσβατης ή και άβατης, μιας άλλης αλήθειας. Βήμα-βήμα πατούσα στις ίδιες προετοιμασίες να βρω τις απαντήσεις στα δικά μου υπαρξιακά ερωτήματα. Η συνάντησή μου με τον Σάμουελ Μπέκετ. Παρασκευή 26 Ιουνίου 1970. Περπατώ στη λεωφόρο του Αγίου Ιακώβου
και ακούω το θρόισμα από τις πανύψηλες αγριοκαστανιές. Φορώ ένα καλοκαιρινό ταγέρ. Η καρδιά μου χτυπάει να σπάσει. Σε λίγο θα αντικρίσω τον άνθρωπο που έδωσε με το έργο του την ερήμωση και το υπαρξιακό αδιέξοδο σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης αγωνίας. Έδωσε την τραγικότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Αυτό που εκείνος είπε, ανυπέρβατη άβυσο. Έδωσε σχήμα στο χάος και στο τίποτα. «Τίποτα δεν είναι πιο πραγματικό από το τίποτα», είπε. Όμως, εγώ δεν βρήκα στο έργο του μόνο το τίποτα και το χάος του μηδενός. Βρήκα μια αγιότητα, την αγωνία για την επιβεβαίωση του μυστηρίου της ζωής. Βρήκα το ίδιο το μυστήριο της ζωής στην πιο ανθρώπινη στιγμή του και βρήκα την αγωνία της αναζήτησης ενός Θεού. Όποιος πονάει στην επαφή του με το μυστήριο της ζωής είναι γιατί στο βάθος αναζητά έναν Θεό. Τρέμω στη σκέψη πως μπορεί να τα πω όλα αυτά. Η ανάσα μου κόβεται. Το διαμέρισμά του απλό. Το γραφείο του ακόμα πιο απλό. Κάποια έπιπλα με μπλε ύφασμα. Απλά. Και στους τοίχους του γραφείου του, απλά ξύλινα ράφια με τα βιβλία του. Τα δικά του βιβλία μόνο. Πολλή ώρα στεκότανε μπρος από τα ξύλινα ράφια με το κεφάλι σκυμμένο. Κοίταζα το πρόσωπό του και προσπαθούσα να βρω μέσα στις βαθιές χαρακές την αγωνία. Η ψυχή του ήταν διάχυτη στο πρόσωπό του. Αυτό το βασανισμένο, όπως τα θεατρικά πρόσωπά του. Αυτό το ασκητικό πρόσωπο, όπως η ζωή του. Κάθισε στο γραφείο του. Μίλησε για τις εξεγέρσεις στην πατρίδα του την Ιρλανδία, για τους αγώνες των μικρών χωρών, για το αίμα. «Ο πόνος υπάρχει», είπε. «Και ο άνθρωπος είναι ανίκανος να αναχαιτήσει αυτό το τεράστιο κύμα του πόνου». Προσπαθούσα να του πω πόσο μεγάλος είναι, πόσο το έργο του επηρέασε το σύγχρονο άνθρωπο, πόσο άγγιξε τις αγωνίες του. «Οι άλλοι λένε», είπε. Πολλές φορές είπε «οι άλλοι λένε». Με ρώτησε για τη δικτατορία στην Ελλάδα. «Η ζωή μας είναι σκοτεινή», του είπα. «Μέσα σε φόβο. Ζούμε το παράλογο σε όλη τη μεγαλοπρέπειά του, σαν μυθιστόρημα του Κάφκα». Ήταν η μόνη στιγμή που το ασκητικό χαρακωμένο του πρόσωπο χαμογέλασε. Έναν επαίσθητο χαμόγελο. Ύστερα το πρόσωπό του έγινε πάλι πονεμένο και σκυθροπό. «Αυτά τα καθεστώτα είναι θλιβερά», είπε. «Οι αγώνες των λαών δεν δικαιώνονται. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Μόνο η σκληρότητα». Τον άκουγα άφωνη. Απορούσα που μιλούσε σε μένα για αυτά που τον βασάνιζαν. Ύστερα είπα, «Όπως τα έργα σας, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Μόνο μια αμήλικτη δύναμη». Δεν έκανε κανένα σχόλιο. Με κοίταξε μόνο. Ύστερα με ρώτησε τι γράφω. Περπατώ στη λεωφόρο του Αγίου Ιακώβου και αισθάνομαι πως τώρα μόλις βγήκα από κάποιο θεατρικό του έργο. Πως ακόμα έχω στα χείλη μου τα λόγια της Σουίνη. Ο χρόνος ανήκει στον Θεό και σε μένα. Αυτό που βρίσκω τόσο θαυμάσιο. Αυτό που βρίσκω τόσο θαυμάσιο τούτη τη στιγμή είναι ότι έζησα αυτό το μοναδικό απόγευμα της ζωής μου και ξέρω πια το βλέμμα εκείνο με τη σκοτεινή λάμψη μέσα του και το πρόσωπο εκείνο το ασκητικό με τα βαθιά σημάδια της αγωνίας και η φωνή του που έβγαινε από αβύσσους και από περιπλανήσεις τη μεγάλη νύχτα και οι σιωπές του, σαν τις σιωπές της Σουίνη όταν βυθιζόταν σε ένα παρελθόν άπορο και απειλητικό. Και το χέρι του απλωμένο, μια καμπύλη από άβυσσο πάνω στα ξύλινα ράφια των βιβλίων του και το σκυμμένο κεφάλι του, σαν να σήκωνε μια ενοχή σκοτεινή από διαδρομές χαμένες, ίσως σε εκείνη τη μεγάλη νύχτα
ή από μνήμες προγενετικές. Και το θαμπό φως στο παράθυρο από έναν ουρανό κόκκινο, το άγιο φως της Σουίνη και το ρητιδωμένο χέρι του όταν έσφιξε το δικό μου και η κάθε στιγμή που έζησα εκεί στο ταπεινό του δωμάτιο. Όλα μαζί και το καθένα ξεχωριστά θα μείνουν βαθιά χαραγμένα μέσα στην ψυχή μου. Μεγάλες ευχαριστίες. Και τώρα η διδάκτορ φιλολογίας, κυρία Δέσποινα Δούκα. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, είναι αλήθεια αυτό που είπε η κυρία Αγγίκα προηγουμένως. Στη Λίμνο την αγαπάμε πολύ τη Μαρία. Συγγενεύω μαζί της από δύο δρόμους. Από το δρόμο που συνδέει τους συγγραφείς με τους φιλολόγους μελετητές. Που βλέπεις τον συγγραφέα, θαυμάζεις την περίπτωση της Μαρίας, τη δυνατότητά της να συνδυάσει το ιστορικό μυθιστόρημα με την υπαρξιακή αναζήτηση, το πραγματικό με το φανταστικό. Και απ' την άλλη συγγενεύω γιατί είμαστε και δυο Λιμνιές, γιατί μεγάλωσα προστατευμένη από το σεβασμό και την αγάπη που όλοι οι συντοπίτες μας έχουν για το πρόσωπό της και τη χαρά να νιώσω ότι η Μαρία, αφενός ανέδειξε το νησί μας, αφετέρου έκανε σε πολλούς συντοπίτες μας, τους έδωσε τη δυνατότητα να πιστέψουν στη δύναμη της γραφίδας τους. Και έτσι, κατά το δικό της παράδειγμα, να έχουμε και άλλους που προχωρούν στα βήματά της και συγγράφουν στο νησί μας. Και άλλους πολλούς, για την ακρίβεια. Τούτο το βιβλίο, που είναι δώρο προς τους αναγνώστες της, μου έδωσε τη δυνατότητα να εμβαθύνω και να καταλάβω πολλά πράγματα σχετικά με το έργο της και την ίδια, που είτε τα έβλεπα, είτε τα γνώριζα, είτε τα διαισθανόμουν. Η Μαρία δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις ενώπιον του πανελλήνιου βιβλιόφιλου κοινού. Λάτρης της ιδιαίτερης πατρίδας της, της Λίμνου, η οποία συνιστά κύρια ορίζουσα της λογοτεχνικής της δημιουργίας, έχει στο ενεργητικό της μια πολύπλευρη λογοτεχνική παραγωγή. Παραγωγή που καλύπτει τους τομείς της ποίησης, της πεζογραφίας, του θεάτρου, του δοκιμίου. Στο βιβλίο της «Μαζεύω τα υπάρχοντά μου», που είχε κυκλοφορήσει το 2007, έναν τόμο όπου στέγασε, όπως αναφέρει, 11 ποιητικές συλλογές της, γράφει. «Σήμερα, λέω, είμαστε πλάσματα ελλιπή, πλάσματα της στέρησης. Η αγάπη είναι στέρηση», λέω κάπου στο ξύλινο τείχος. «Ο πόθος μας να βρούμε την τελειότητα σε αυτό που κάνουμε είναι στέρηση ή, αλλιώς, ο πόνος για το ελλιπές πρόσωπό μας. Είμαι ένα πλάσμα που ζητώ να γνωριστώ με αυτό που μου στέρισαν. Αυτό που κάποτε λάμπει μέσα μου. Λάμπει, σκοτεινό και απρόσιτο, σαν νύχτα από τις άλλες μου ζωές». Από πολλές πλευρές, ο τόμος αυτός πρέπει να θεωρηθεί προδρομικό αλλά και αδελφό βιβλίο του τόμου «Τα μονοπάτια του Αγγέλου μου», «Τα φιλντισένια μονοπάτια της ζωής μου» που παρουσιάζουμε απόψε. Διαβάζαμε στο βιβλίο του 2007. «Ψάχνω να βρω ποια περιστατικά από τη ζωή μου φύλαξε η ψυχή στα σκοτεινά σεντούκια της μνήμης. Διαλέγω κάποιες από αυτές τις στιγμές. Ίσως μια μέρα θα άξιζε να τις καταγράψω. Μήπως κι εγώ η ίδια βρω τα χνάρια από τις πατημασιές της ψυχής μου στα σκοτεινά μονοπάτια της». Και έτσι έγινε, φίλες και φίλοι. Αναζήτηση του προσώπου, λοιπόν, που κυοφορήθηκε κατά τη συγγραφή του «Μαζεύω τα υπάρχοντά μου», είναι τα μονοπάτια του Αγγέλου μου. Οι δύο τόμοι συνδέονται και μέσω της κοινής αφιέρωσης. Αφιερώνεται στο Μίνωα, το συνοδοιπόρο, μνήμη.
Τα μονοπάτια του Αγγέλου μου βασίζονται στα ημερολόγια της συγγραφέως, αλλά οι ημερολογιακές εγγραφές διαπλέκονται με ενότητες που γράφονται από την άκρη του χρόνου, από τη σκοπιά του 2012, σε μια παλίνδρομη σχέση ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα. Τα μονοπάτια του Αγγέλου μου είναι ένα βιβλίο σαφώς αυτοβιογραφικό. Το εμπειρικό θησάβρισμα μιας ζωής. Το μυθιστόρημά της, ο άγγελος της τάχτης, επανέρχεται εδώ, αφού και η ίδια ομολογεί πως σε εκείνου τα μονοπάτια περπάτησε. Στα μονοπάτια του Αγγέλου μου περπατώ ξανά. Αυτά τα ασφοδελά μονοπάτια που ο πόνος της μοίησης, ο άσωτος πόνος της αγάπης, τα έκανε φίλντιση και ορφικό τραγούδι. Ενώ στο μαζεύω τα υπάρχοντά μου έγραφε «Περιπλανόμενοι μαζί του με τον άγγελο της τάχτης, στους ασφοδελούς λιμώνες έμαθα πως η ποίηση είναι το αρχαίγωνο υλικό της χαμένης μνήμης ή αλλιώς το περπάτημα της ψυχής πάνω στην Άβυσσο». Το πρώτο μέρος του βιβλίου είναι οι δρόμοι του φεγγαριού. Οι νεότητες, μαγικές και απαρασάλευτες για τον καθένα. Γιατί για τον καθένα υπάρχει μια κρυφή γωνιά μέσα στην ψυχή του, όπου με ιερότητα φυλάει τα τοπία της νιώτης του. Εκείνα τα τοπία που είναι αποποίηση, αφού η νεότητα από μόνη της είναι μια αστήρευτη ποίηση και από μοναχική ώρα. Και τίποτα δεν είναι πιο ιερό ή πιο μαγικό από τα τοπία εκείνα που άσωτος χρόνος τα κάνει φίλντιση και φως μέσα στη μνήμη, μέσα στη νοσταλγία της μνήμης, μέσα στον πόνο της νοσταλγίας, ακόμα και αν ήταν χρόνια τραυματικά. Γιατί η νεότητα έχει τη δύναμη να υπερβαίνει το τραύμα. Έτσι, σαν τη μνήμη του νερού, η κάθε μοναχική στιγμή της ζωής μας, μια διαδρομή που χάνεται μέσα στο χρόνο και ταυτόχρονα παραμένει αναλύωτη στον αιώνα. Έτσι αναλύωτες και λάμπουσες παραμένουν και οι νεότητες εκείνες μέσα στα βάθη του μυαλού. Και έτσι τις κατέγραψα στο βιβλίο αυτό. Να βρω τα ανεξιχνίαστα και ακίμητα βάθη της ψυχής που κανείς δεν ξέρει με ποια κριτήρια επιλέγει αυτό ή εκείνο το περιστατικό της ζωής μας να το διασώσει. Και συνήθως τα περιστατικά αυτά δεν είναι από τα πιο φανταχτερά ή τα πιο ευτυχισμένα. Είναι από τα πιο ταπεινά περιστατικά, ίσως και γι' αυτό από τα πιο ουσιώδη. Όταν ήμουν νέα, έλεγα, θα έχω γεράσει μόνον όταν δεν θα μπορώ πια να ονειρεύομαι. Όμως έχει τόσο μαγικές δυνάμεις το όνειρο, το ενεγρηγόρσι όνειρο, πόσο κανείς μπορεί να υπάρχει σε μια ισοδύναμη εγρήγορση του νου, πάει να πει όσο θα μπορεί να συνειδητοποιεί πως ο χρόνος συμπορεύεται δίπλα του, κινούμενος στο κάθε λεπτό, τότε θα διαπιστώσει πως μόνον ονειρευόμενος μπορεί να βρει κάποια άμυνα. Γιατί ο πας ανθρώπινος βίος, ακόμα και κλεισμένος μέσα σε δωμάτιο, συναντά τον λόγο του ψαλμωδού, εν οδό πορευόμαστε όλοι, ερήμην μας. Και αυτό είναι απαρασάλευτο σαν τις νεότητες όλων των ηλικιών. Ταξίδι στο όνειρο, λοιπόν, ο κινούμενος χρόνος της ζωής μας. Οδυσσέας Ελίτης. Ένα όραμα του κόσμου. Μια ποίηση υπερβατική, γεμάτη από το φως των αιώνων οραματιστών. Κάθε Τρίτη πηγαίνω στο μικρό διαμέρισμά του στη Σκουφά και συζητάμε πάνω στα κεφάλαια που έγραψα. Τα πηγαίνω ένα-ένα. Έτσι ήθελε να βλέπει αυτά που γράφω. Του αρέσουν τα κείμενα που του πηγαίνω. Συνήθως 10:30 το πρωί.
Δεν έχω άλλη ώρα ελεύθερη, γιατί μετά παίρνω το παιδί μου από το σχολείο. Πολλές φορές με ρωτάει για τον Εμμανουήλ. Είναι στα 6 του. Μια μέρα μου ζήτησε μια φωτογραφία να τον δει. Γελάει όταν του λέω κάποιες κουβέντες του Εμμανουήλ, όπως όταν λέει στους φίλους του, «Η μαμά μου γράφει ένα βιβλίο για τον Ελίτη και όταν βάζει στο φούρνο τυρόπιτα, βγαίνει γαλακτομπούρεκο». Και άλλα τέτοια που τον κάνουν να γελά με την καρδιά του. Πριν λίγες μέρες, του πήγα μια φωτογραφία του Εμμανουήλ όπου προσπαθούσε να πιάσει κάτι περιστέρια σε ένα πάρκο της Βιέννης και του άρεσε. «Για δες πώς θέλει να πιάσει το περιστέρι», είπε. «Αυτό είναι ποίηση». Στη βιβλιοθήκη του λίγα μόνο βιβλία δικά του. Και μου θυμίζει τον ασκητικό χώρο του Μπέκετ. Του το είπα αυτό και του άρεσε. Του άρεσε και το βιβλίο μου για τον Μπέκετ που το είχε διαβάσει όλο και το συζητήσαμε. Του είπα πως εκεί ήταν η Αν Άβυσσος, η ανυπέρβατη. Και πως την ποίησή του αναζητούσα την υπέρβαση που εκφράζει η ελληνική σκέψη και τα οράματα των κοσμολόγων. Μου αρέσει η ποίησή του. Με απελευθερώνει. Τίποτα άλλο δεν θα μπορούσε να με κάνει ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή. Τόσες φορές την έχω διαβάσει που πια την έχω μάθει σχεδόν απ' έξω. Πέφτοντας στη ζωή μου, ένα κομμάτι ελάχιστο από τη ζωή μου, λέω, περιμένοντας το τρόλεϊ ή περπατώντας ένα δρόμο. Και αυτό δεν είναι πια μόνο ο ποιητικός λόγος. Είναι στιγμή βιωμένη μέσα από την ποίησή του. Η ποίηση είναι μεγάλη όταν γίνεται ένα με σένα, οργανική και εξουσιάζει την καθημερινότητά σου. Δηλαδή, εκεί που αμέριμνα ζεις τις στιγμές της καθημερινότητάς σου, αναδύεται ένας στίχος από μέσα σου και ζούμε τη φθορά πάνω σε μια ελάχιστη πραγματικότητα. Είναι σαν να δίνει μια άλλη διάσταση σε αυτό που ζεις. Σαν να το μεγαλύνει. Μέσα από την ποίησή του, εγώ αναζήτησα τη δική μου διέστηση και το δικό μου όραμα για τον κόσμο και για την ύπαρξη. Αυτό το ταξίδι στα υπερβατικά τοπία της ποίησής του με πλούτησε και με έκανε δυνατή. Γιατί η ποίηση του Ελίτη σου δίνει τη δύναμη να υπάρχεις, τη χαρά να υπάρχεις, την περηφάνεια να ζεις στον τόπο σου. Το βιβλίο είναι και καθαρμένο από λεπτομεριακές και αυστηρά προσωπικές αναφορές. Η έμφαση δίνεται στην ποιητική της Μαρίας, στη συγγραφική της διαδρομή, στις αγωνίες και τα διλήμματα για την τέχνη, στην κυοφορία ολοκληρωμένων και ανολοκλήρωτων, εκδεδομένων και ανέκδοτων έργων της, στην πορεία από την έμπνευση και τη σύλληψη έως τη σύνθεση του ποίηματος, του πεζογραφήματος, του θεατρικού έργου, του μελετήματος. Στην επιρροή γεγονότων και προσώπων στη λογοτεχνία της, στους φραγμούς που έθεσαν στην τέχνη ή στους δρόμους που της άνοιξαν, η περιπέτεια του βίου και ο εξωτερικός κόσμος, στους συγγραφείς που την επηρέασαν και στις μελέτες της για αυτούς. Αξιοποιώντας τον πρωτοπρόσωπο λόγο, την ενδοσκόπηση και την αυτοπαρατήρηση του ημερολογίου, το βιβλίο αποτελεί μια αναπαράσταση της εσωτερικής πορείας προς την έβρεση και την αρτίωση του λογοτεχνικού προσώπου της συγγραφέως, με τον εντοπισμό των σταθμών της ζωής και της καλλιτεχνικής της δημιουργίας. Οι τόποι όπου ταξίδεψε γίνονται τοπία εσωτερικά, ποιητική απόϊχη του βιωμένου της χρόνου και χώρου. Λίμνος, Αθήνα, Παρίσι, Δελφή, Αμφιαράιο, Ολυμπία, Μικρασία, και μαζί με αυτούς τα πέτρινα φθαρμένα σκαλοπάτια στην αυλή του σπιτιού της, αφετηρία για όλα τα άλλα τοπικά ορόσημα του βιβλίου. Η δάτινα τοπία της νεότητας, εργασία, βροχερά τοπία των σπουδών, οριμότητα, έρωτας, μητρότητα, πένθος, ταξίδια, νίκες και ήττες είναι η σταθμή της ζωής της. Έλιοτ,
Μπέκετ, Ελίτης, προσοκρατική φιλόσοφη, Έλληνες τραγική, ορφική ποίηση, πλατωνική φιλοσοφία και υπαρξιακές αναζητήσεις αποτελούν τους αναβαθμούς της διανοητικής και λογοτεχνικής της μοίησης. Τίτλοι και περιεχόμενα των έργων της φωτίζουν το μοναχικό καλλιτεχνικό δρόμο με τους ελάχιστους πολύτιμους συνοδοιπόρους. Τα πράγματα στη σκέψη της εμφανίζονται σε αντιθετικές διαρχίες και η ίδια καλείται με το έργο της να αποκαταστήσει την αρμονική σύνθεσή τους, σύμφωνα με το πρόταγμα των αρχαίων Ελλήνων. Πόνος και ευτυχία, νοσταλγία του αιώνιου και εμβάθυνση στο εφήμερο, ακατάλητη σχέση με το γενέθλιο τόπο και εκούσια φυγή σε αναζήτηση της γνώσης και του εαυτού. Αυτή η εσωτερική πορεία ζωής συμβολίζεται με το δρόμο που η Μαρία διήνυσε μεταβαίνοντας από τον Μπέκετ στον Ελίτη, έως ότου επιτύχει την υπέρβαση, την έξοδο από το σκότος, τη διαφάνεια της οπτικής, την κατάκτηση της δικής της αλήθειας. Αγαπητοί φίλοι, η Μαρία Λαμπαδαρίδου Πόθου θεωρεί το βιβλίο «Τα μονοπάτια του Αγγέλου μου» ως δώρο σε όσους αγάπησαν το έργο της, όπως ήταν και ο τόμος «Μαζεύω τα υπάρχοντά μου». Πράγματι, η συνανάγνωση των δύο τόμων αποτελεί, μεταξύ άλλων, χρησιμότατο πλοηγό στην προσέγγιση του ποιητικού, του πεζογραφικού και του θεατρικού λόγου της. Στα δύο αυτά έργα, κοντά στο ποιητικό εγώ, κοντά στους ήρωες των πεζογραφημάτων και των θεατρικών της, η ίδια η συγγραφέας προβάλλει ως πρωταγωνιστικό πρόσωπο και χαρτογραφεί την υπαρξιακή και μεταφυσική σχέση της με την τέχνη του λόγου, τη μνήμη και τη γνώση του εαυτού, τέτοιον που τον σμήλεψε ο χρόνος, γλύπτης των ανθρώπων παράφορος, για να θυμηθούμε ένα στίχο του αγαπημένου της και αγαπημένου μας, Οδυσσέα Ελίτη. Σας ευχαριστώ και θα πω προκαταβολικά ότι το χειροκρότημα που προηγήθηκε και μάλλον θα ακολουθήσει ανήκει στη Μαρία. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου είναι οι δρόμοι της ψυχής ή αλλιώς οι μέσα οράσεις. Ο κάθε άνθρωπος θα φτάσει σε μια ηλικία που θα αναζητήσει κάποιες άλλες αλήθειες, κάποια άλλη γνώση. Αυτές τις αλήθειες που τις κατακτά κανείς μόνον εμπειρικά. Και εγώ στο βιβλίο αυτό μιλώ για τις δικές μου αλήθειες. Ενδοσκοπώντας τον εαυτό μου στην κάθε στιγμή για να κρατήσω τις σημειώσεις στα ημερολόγια μου, είδα πως όσο πλήθαιναν οι ρητίδες στο πρόσωπό μου, τόσο πιο διαυγείς γίνονταν αυτές οι μέσα οράσεις. Και πήρα να διαβάσω Πλωτίνο, γιατί υπήρχε εκεί μια διαφάνεια στον Πλωτίνο, μια νεότητα αντίστροφη. Σε εκείνη την μεταπλατωνική φιλοσοφία όπου το σώμα, δουλεμένο σαν κόσμημα από τη φθορά του χρόνου, απελευθερώνει τις μέσα οράσεις, βρήκα την αντίστροφη αυτή νεότητα, όπως την επαλήθευσα αργότερα στην ποίηση του Ελίτη. Και αυτά ήθελα να τα συμπεριλάβω στα μονοπάτια του Αγγέλου μου, γιατί έβρισκα πως υπήρχε εκεί μια διαδρομή εμπειρίας και σκέψης που έβγαζε σε ξέφωτο. Αλλά και γιατί ήταν μια ενδογενής παρατήρηση, παρατήρηση συνεχιζόμενη που γίνεται γνώση. Ο κάθε άνθρωπος θα σκύψει μέσα του στην υπαρξιακή του ώρα, γιατί ο κάθε άνθρωπος και εκείνος που πουλά κάστανα στη γωνία του δρόμου θα φτάσει μια μέρα στη δική του υπαρξιακή ώρα. Και ήταν τότε που ήρθε ο στίχος του Ελίτη να επιβεβαιώσει αυτές τις σκέψεις μου. Το φως δουλεύοντας στη σάρκα είναι ένα στίχος του Ελίτη στο φωτόδεντρο, σαν να είναι η ανθρώπινη σάρκα ένα πολύτιμο κόσμημα που το λιένει και το σμιλεύει ο χρόνος. Και μαζί με το χρόνο, το φως που δημιουργεί τη φθορά. Μέσα από αυτές τις σκέψεις βγήκαν τα μονοπάτια του Αγγέλου μου.
γιατί έτσι θέλω να σκέφτομαι το πέρασμα του χρόνου. Έτσι με τον λόγο του Πλωτίνου που αντιφεγγίζει μια άλλη νεότητα, αντίστροφη, πνευματική. Όμως για να διατυπωθεί αυτή η διαπίστωση, συμπαρέσυρε και όλα τα γεγονότα που την δημιούργησαν αυτά που βαθαίνουν τον πόνο. Τις ρητίδες και τον πόνο. Όταν ήμουν νέα, φοβόμουν τις ρητίδες. Με τρόμαζε η σκέψη πως μια μέρα το πρόσωπό μου θα γέμιζε ρητίδες. Σήμερα τις αγαπώ. Είναι οι δρόμοι της ζωής μου εκεί. Και είναι η διαφάνεια που απελευθερώνει τις μέσα οράσεις. Όμως πέρα από τις ρητίδες, φοβόμουν τη μέρα που θα γινόμουν ανήμπορη και δεν θα μπορούσα να σκέφτομαι καθαρά αυτό που είμαι. Αυτή η αγωνία κράτησε σε όλο το μάκρος της ζωής μου. Μήπως μια μέρα δεν θα μπορώ να σκέφτομαι καθαρά αυτό που είμαι. Να βλέπω αυτό που ο χρόνος αφήνει πάνω μου κάθε μέρα. Να βλέπω τις δαχτυλιές του πάνω μου. Όμως σήμερα προτιμώ να σκέφτομαι το λόγο του Ελίτη, γιατί με απελευθερώνει. Λέει στα ανοιχτά χαρτιά, «Να τι είναι αυτό που περιμένω κάθε χρόνο, με μία ρητίδα περισσότερο στο μέτωπο, μία ρητίδα λιγότερο στην ψυχή, την πλήρη αντιστροφή, την απόλυτη διαφάνεια». Κάποιες παρόμοιες σκέψεις με ώθησαν στην απόφαση να εκδώσω το βιβλίο μου αυτό. Γιατί σίγουρα κανείς δεν μοιράζεται τη ζωή του με τον άλλον, με τον αναγνώστη, έστω και αν ξέρει πως ο αναγνώστης αυτός αγάπησε τα βιβλία του. Ήταν μια απόφαση πολύ δύσκολη να βγάλω το βιβλίο αυτό. Όμως σκέφτηκα πως και αυτές ακόμα οι σκέψεις που γεννιούνται από τις προσωπικές μας εμπειρίες δεν είναι δικές μας. Μας δόθηκε η χάρη να τις δούμε. Τις ίδιες διαδρομές του μυαλού διανύει ο κάθε άνθρωπος, ίδιες και μαζί παραλλαγμένες, για να φτάσει στη δική του άμυνα. Και ύστερα πάντα με πέδευε ο λόγος του Ηράκλειτου, του «Δε λόγου αιώντος κοινού», είπε. Πάει να πει, ο λόγος μου αυτός δεν ανήκει μόνο σε μένα, ανήκει και στους άλλους. Μεγάλη Παρασκευή 1983. Αμφιαράει. Κι η μέρα κυλά χωρίς να έχεις πει αυτό που είχες να πεις. Είμαι σε ένα ελάχιστο εξοχικό σπιτάκι προς τη μεριά του Αμφιαράιου και προσπαθώ να καταλάβω γιατί σχεδόν πάντα δίνουμε τόσο λίγο από τον χρόνο μας τα πρόσωπα που αγαπάμε. Πήρα το μολύβι και έγραψα στο ημερολόγιο τη λέξη «τύψη». Η τύψη είναι ο πιο ανεξιχνίαστος πόνος. Ακόμα δεν έγραψα το βιβλίο για τον πατέρα μου, σπίτι μου της Μικρασίας. Όμως εκείνο θα είναι έξω από την τύψη. Εκείνο θα είναι μια αναφορά, μια ποιητική αναφορά στο σπίτι σύμβολο της χαμένης γης του. Σήμερα με βασανίζει η τύψη για τον χρόνο που δεν του έδωσε. «Μείνε λίγο ακόμα κοντά μου», με παρακαλούσε. «Λίγο ακόμα, να πούμε τις αναμνήσεις μας. Τις ίδιες αναμνήσεις που τις άκουσα αμέτρητες φορές, ώσπου έγιναν και δικές μου». Είχε ανάγκη να μιλήσει για τη χαμένη πατρίδα, να πει το όνομά της. Όμως εγώ του έλεγα πως μια μέρα θα τα γράψουμε όλα αυτά και έφευγα. Ήμουν σε ένα άλλο σημείο του χρόνου, μέσα στον χρόνο. Και πάντα βιαζόμουν, γιατί πάντα δε χωρούσα μέσα στον χρόνο, ενώ εκείνος βρισκόταν σε μια αφαίρεση του χρόνου, εκεί όπου οι μνήμες γίνονται ένα μαγικό παρόν. Και η νοσταλγία, η αγιάτρευτη, παίρνει το νόημα μιας τελευταίας ευτυχίας.
Όμως εγώ δεν μπορούσα να το δω αυτό. Τότε δεν μπορούσα ή δεν είχα χρόνο. Κι ύστερα, όταν έφυγε, αυτό έγινε μια πελώρια τύψη. Από αυτές που έχουν τη συντριπτική δύναμη να μεγεθύνονται αντίστροφα. Και πήγαινα στην ψύχρα των ανοιχτών κήπων του. Καθόμουν πάνω στο μάρμαρο και του μιλούσαμε τις ώρες. Τότε μόνο. Γιατί σχεδόν πάντα τόσο λίγο δίνουμε από τον χρόνο μας τα πρόσωπα που αγαπάμε. Κι ημέρα κυλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Τιμήσατε τα βιβλία μου και εμένα. Ευχαριστώ τη φίλη Ελένη Γκίκα για τα πολύ όμορφα που είπε με αγάπη για το βιβλίο αυτό ιδιαίτερα και για τη φιλία μας. Ευχαριστώ την Δέσποινα Ντούκα, τη συμπατριώτησά μου, πως άξια διδάκτορ φιλολογίας βρήκε να πει, να δώσει τόσες διαστάσεις και να πει τόσα ωραία πράγματα. Την εκλεκτή ηθοποιό Μαρία Παμούκη, που μας διάβασε τόσο αισθαντικά, και δύο λόγια από μένα. Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από τη δύναμη που έχει ο βιωμένος μας χρόνος στην ψυχή μας. Ήξερα, όταν άρχισα να γράφω το βιβλίο αυτό, πως θα πονέσω, πως αυτό πονάει. Όμως όταν κανείς ξανοίγεται στο πέλαγος, ο πόνος είναι ο τελευταίος που φοβάται. Κανείς δεν μπορεί να βγει αλόβητος όταν αποφασίζει να κάνει πράγματα που τον ξεπερνούν. Και κάποια βιβλία που έγραψα ή κάποιες αποφάσεις που πήρα σε δύσκολες στιγμές με ξεπερνούν. Όπως και το βιβλίο αυτό, «Τα μονοπάτια του Αγγέλου μου». Όχι. Είναι αυτό που με ξεπέρασε περισσότερο από κάθε τι. Όμως μου έμαθε κάτι σημαντικό. Καθώς ξεδιπλώθηκε η ζωή μου μέσα στις σελίδες του, είδα αυτό που χρόνια βασάνιζε τη σκέψη μου, πως τίποτα δεν έχω δικό μου. Υπάρχουμε πάνω σε μια ελάχιστη στιγμή, εύθραυστη και ροϊκή, σαν την ατέρμονη ροϊκότητα του χρόνου. Έτσι που τίποτα δεν μένει δικό μας. Όμως αυτό με πήγε αλλού. Δεν μπορεί, είπα, δεν γίνεται να έχει διανύσει κανείς μια τέτοια διαδρομή γεμάτη από αγώνα, από πάθος, από δημιουργίες και τίποτα να μην μένει δικό του. Και ένιωσα την ανάγκη να το πω αλλιώς. Δικό μου είναι αυτό που έδωσα. Δικό μας είναι μόνο αυτό που δίνουμε. Αυτό που δίνοντάς το νομίζουμε πως το χάνουμε. Όμως είναι αυτό επιστρέφει σε μας και γίνεται δικό μας μέσα από τους δρόμους της ψυχής. Γίνεται δικό μας μέσα. Και εγώ λέω αυτή τη στιγμή, γίνεται δικό μου μέσα από την αγάπη των αναγνωστών μου. Τα βιβλία που έγραψα και έδωσα επιστρέφουν σε μένα ως αγάπη των αναγνωστών μου. Και σας ευχαριστώ πολύ και όλους τους αναγνώστες που δεν πιστεύω.